Κώστα, δεν το γύρισες λίγο. Στην εταιρεία. Ε, το γύρισες. Λίγο το γύρισες. Γύρισε πολύ. Το δικό μου λέει 47. Άμα λέει το δικό, θα το διορθώσουμε τώρα. Θα πάνε. Πράγματα θα έρθουν. Θα πάνε. Δεν κατάλαβα. Είναι πράγματα θα έρθουν. Ψηφίσουμε κύριε συνάδελφε. Ορίστε κύριε Βρετέ. Καλημέρα κύριε συνάδελφε. Καταρχήν θέλω να ρωτήσω όσον αφορά την επικύρωση που θα ψηφίσουμε, αν η Επιτροπή ήταν ομόφωνη η απόφαση στο πρακτικό. Δεν λέει αν είναι ομόφωνη, λέει ότι γνωμοδοτεί και υπάρχουν οι υπογραφές. Τρεις υπογραφές και δεν υπάρχει καμία παρατήρηση. Πόσο υπάρχει υπογραφές, ομόφωνη. Γνωμοδοτεί, αλλά δεν λέω διακριτά κάτι τη λέξη ομόφωνη. Ως ερμηνεία όμως και εγώ νομίζω ότι αυτό που λέει ο κύριος Γεωργιακόπουλος. Αν υπήρχε διαφορετική γνώμη, θα έπρεπε να αναφέρεται. Όταν δεν υπάρχει διαφορετική, δεν υπάρχει μειοψηφία. Παρ' όλα αυτά, στις τριμερείς επιτροπές δεν μπορεί να υπάρχει μειοψηφία. Όταν είναι τριμερείς επιτροπές, πρέπει να είναι ομόφωνοι. Αλλιώς δεν ισχύει. Και επειδή έχει το πίτα βέβαια στο θέμα αυτό που αφορά το ποσό μας δεν τελειώνει. Κατακύρωση με το αποτέλεσμα συνοπτικού, ναι, ακριβώς κατακυρώνει και το. Υπάρχει κατακύρωση το. Η γνωμοδότηση είναι υπέρ της κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια και την κατασκευή σε απεριοριστικού οχήματος στην εταιρεία βιομηχανικών. Ναι, εδώ για το Β. Κατακύρωση του αποτελέσματος. Το ίδιο θέμα του Β. Κατακύρωση του αποτελέσματος. Ναι. Μαζέτε λίγο το ποσό. Ναι. Να δω λίγο για να μην κάνω λάθος. Η οποία προσέφερε ποσό 45.780 ευρώ. Είναι ο ολόκληρο επισκευή, είναι η υπερκατασκευή. Είναι ολόκληρο το σύστημα. Δεν είναι επισκευή, είναι μία μέρα. Να πω ότι το είχα πει στο παρελθόν. Προμήθεια υπερκατασκευή από την υποτροφή. Εμένα η πρότασή μου, κύριε Δήμαρχε, θυμάστε και στο παρελθόν, ήταν να μπορούσαμε να κάνουμε την κατάσταση του στόλου με λύση. Αν θυμάστε, ήταν μια ιδιαίτερη επιθυμία που είχα δηλώσει τότε. Και αν θυμάστε, είχα καταψηφίσει και τη διαδικασία του παρελθόν. Για το λόγο αυτό. Και για τον άλλο. Ναι, αλλά δεν είμαι. Μπαίνουμε σε μια διαδικασία λοιπόν επισκευής, κατασκευής τέλος πάντων, που αντιλαμβάνομαι ότι θα πρέπει να κάνουμε ανάγκη τώρα. Να απαντήσω μια κύριε και υπεύθυνο. Συνάδελφε, από ό,τι αντιλαμβάνεσαι, υπάρχουν ορισμένα οχήματα τα οποία είναι αμαρτία στο Θεό να μην κάνουμε για 50.000 ευρώ, να πάρουμε να δώσουμε 200.000 να πάρουμε άλλο. Αυτό μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε με το που θα γίνει η κατασκευή του, θα πάει για 10 έχει το λιγότερο. Διότι πάλι καινούριο θα είναι. Και έτσι κάνουμε εξοικονόμηση χρημάτων. Εγώ να προσθέσω ότι. Είπα κάτι άλλο, κύριε. Ναι, ναι, ναι. Είπα κάτι άλλο. Όχι, δεν είναι κάπω έτσι, κύριε. Στόλου με λύση. Ωραία. Ωραία. Απλά όταν κάνουμε την ανανέωση του στόλου με λύση, θα χρειαστούν πάρα πολλά και χρήματα, αλλά δεν θα χρειαστεί να πετάξουμε αυτό το αυτοκίνητο. Είναι ένα αυτοκίνητο MAN, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από την αξιολόγηση των υπηρεσιακών παραγόντων εκεί και με 45.000 θα έχουμε ένα αυτοκίνητο όπου η καταπώνηση αυτών των οχημάτων γίνεται στις υπερκατασκευές, που θα σημαίνει ότι θα έχουμε ένα καινούργια υπερκατασκευή. Υπερκατασκευή, δεν γίνεται επισκευή. Ναι, θα γίνει όλο αυτό το αυτοκίνητο. Θα είναι κάτι καινούργιο. Που σημαίνει ότι θα έχουμε ένα απορριμματοφόρο με 45.000. Νομίζω ότι είναι προς το συμφέρον. Είναι γι' αυτό που νομίζω. Είναι συμφέρον. Και δεν απαντάει τίποτα στο στόλο. Είναι ένα που ήταν καλό. Τα άλλα δεν ήταν καλά. Έχουμε δει κι άλλα που είναι δυστυχώς χαλασμένα. Ψηφίσουμε και συνάδελφοι. Ωραία. Κατά είσαστε. Ένα κατά ο κύριος Βρετός. 6 υπέρ. Προσήλθε ο κύριος Μιχάλης Βρετός. Καλημέρα. Πάμε στο επόμενο. Τρίτο θέμα, αποδοχή δωρεάς προς το Τμήμα Αρχαιολογικής και Ιστορικής Έρευνας, 421 βιβλία. Το αποδεχόμαστε. Και άρα από πού είναι στη δωρεά. Ορίστε κύριε Βρετέ. Διάφοροι δωρεάς.
πολιτές, έχετε πάρει την εισήγηση όλοι. Εγώ την έχω πάρει. Είναι διάφορα βιβλία, τα περισσότερα προέρχονται από τον κύριο Αθανάσιο Κατσιλιάνη. Αλλά είναι και άλλοι συμπολίτες μας, η κυρία Μάκουκα, η κυρία Κούνα, είναι η δωρεά ο κύριος Μαυροϊκό. Από συνδημότες δηλαδή είναι δωρεά. Από συνδημότες. Ναι, βέβαια. Και είναι και κάνα δυο που έχουν πέρα από το ίδρυμα Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελοπούλου. Για την κατάθεση προτάσεων ενώπιον του πολεμικού πρωτοδικείου Αθηνών, αριθμό κατάθεση 93-177 του 18 και για παράσταση κατά την ημερομηνία συζήτηση τη αγωγή περί ανανόηση δικαιούχων του ΓΑΜΑΠ, σύνολο 3 κατά του Δήμου Αχαρνών, η κυρία Καλογιάννη. Να προεκφορήσουμε όλα ή να τα λέμε, τι θέλετε. Πώς το. Έκτο θέμα, διορισμό πληρεξούσιου του δικηγόρου να παραστεί στο μονομελέ πρωτοδικείο Αθηνών αριθμό κατάθεση 95-36 του 18 κατά τη δικάσιμο 16-18 ή σε περίπτωση αναβολή σε κάθε νέα δικάσιμο που πρόκειται να συζητηθεί η κλίση τη ΓΑΜΑ Α για επανάληψη συζήτηση περί αναγνώριση δικαιούχου στην κυρία Καλογιάννη. ΓΑΜΑ Μ. ΓΑΜΑ Μ. 7. Διορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για να παραστεί στο μονομελές πρωτοδικείο Αθηνών, γενικό αριθμό κατάθεση 92-858 του 18 κατά τη δικάσιμο 30-11 του 18 ή σε περίπτωση αναβολή σε κάθε νέα δικάσιμο που πρόκειται να συζητηθεί η αίτηση του ΔΣ περί αναγνώριση δικαιούχου κατά του Δήμου Αχαρνών στον κύριο Καφύρα. 8. Θέμα. Διορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για να παραστεί στο μονομελές πρωτοδικείο Αθηνών, αριθμό κατάθεση 96-91 του 18 κατά τη δικάσιμο 9-10 του 18 ή σε περίπτωση αναβολή σε κάθε νέα δικάσιμο που πρόκειται να συζητηθεί η κλίση τη ΣΣ και τη ΒΔ κατά του Δήμου Αχαρνών, κατά του Ελληνικού Δημοσίου. Για τη συζήτηση της αίτησης για αναγνώριση δικαιούχου και καθορισμό προσωρινή τιμής μονάδος, επανάληψη συζήτησης είναι στον κύριο Βαγγέλη. Και ένατο, διορισμός πληρεξούσε δικηγόρου για να παραστεί στο μονομελές πρωτοδικείο Αθηνών κατά τη δικασίμου 23-18 και 17-19 σε περίπτωση αναβολής με κάθε νέα δικάσιμο που πρόκειται να συζητηθούν η αιτήση αναστολής και ανακουφής του Δήμου Αχαρνών κατά της λάμδα λάμδα π καθώς και κατά της από 27-7 του 18 επιταγής προσπληρωμής του πρώτου απογράφου εκτελεστού και συμπαριθμών 59-36 του 18 αποφάσεις του μονομενού πρωτοδικείου Αθηνών και δύο μαμάτων. Ψηφίζουμε τους διορισμούς, κύριε Σιγάραφη. Ψηφίζουμε λοιπόν 6 υπέρ, 2 λευκά. 2 λευκά. Σας ευχαριστώ. Ή έχω σ' άλλο θέμα. Καλημέρα, καλή συνέχεια.